Έλα, Μαρία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το κατατεθέν νομοσχέδιο, σχέδιο νόμου, συνιστά ένα ακόμη συνδυασμό επικοινωνιακού προεκλογικού χαρακτήρα και πλουσιοπάροχου μποναμά για τους ολιγάρχες. Το παρόν λοιπόν σχέδιο νόμου έρχεται να εγκαθιδρύσει ακόμα μια πτυχή στη καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης, που μόνος της καημός είναι το πώς θα ξεπουλήσει δημόσια γη για να δώσει τα κλειδιά και τη στέγαση σε ιδιωτικές κατασκευαστικές εταιρείες, έχοντας ως μόνιμο πλέον επιχείρημα για ό,τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα και αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη, την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Έρχεται ενώπιον μας με ένα νομοσχέδιο που αντί να ανακόψει τη λέλαπα της αύξησης των ενοικίων, αυτό που είναι ουσιαστικό, της απουσίας των διαθέσιμων σπιτιών και της παράλληλης συρρήκνωσης του εισοδήματος της συντριπτικής πλέον πλειοψηφίας των πολιτών, ανοίγει διάπλατα την πόρτα για την περισσότερη κοινωνική αδικία. Καθώς πραγματικά δεν αναγνωρίζει πως σήμερα οι νέοι 25 έως 39 ετών δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με τόσα έξοδα. Πολλό δε μάλλον να έχουν και μια δόση δανείου 500 ευρώ. Η κριτική όμως που σας ασκούμε στην πρακτική της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με την έννοια της αντιπαροχής που το βλέπουμε πού στο άρθρο 2. Δεν αποτελεί λοιπόν καμία ιδεολογική τακτική ή εξαναγκασμό στο να προσάψουμε όλα τα κακά στην κυβέρνηση. Απλά, πολύ απλά, αυτή η κυβέρνηση τα κάνει όλα σωστά για εκείνους που θέλει να εξυπηρετήσει. Μέσα σε αυτούς βρίσκονται όλοι οι άλλοι εκτός από τους νέους, τα ζευγάρια και τους χαμηλόμισθους. Μπορούμε να κάνουμε και μια συνοπτική ιστορική αναδρομή για το τι εστί αντιπαροχή. Η αντιπαροχή πραγματικά γνώρισε μεγάλες δόξες στη μεταμφυλιακή Ελλάδα. Η μεν λευκή τότε τρομοκρατία της δεξιάς γέμισε τις πόλεις με απελπισμένους ανθρώπους, δηλαδή έτοιμο προς εκμετάλλευση, πάνθυνο εργατικό δυναμικό. Ο δε πλούτος των μαυροχωρητών τότε δοσύλλογων συνεργατών των Ναζί επικατοχής και των Αμερικάνων κατόπιν βρήκε κερδοφόρα διέξοδο στην οικοδομή. Έτσι γεννήθηκε το μεταπολεμικό μικροαστικό όνειρο του Ραντιέρη. Έτσι καταστράφηκαν τα αστικά τοπία των ελληνικών πόλεων. Έτσι δημιουργήθηκαν τα διάφορα τζάκια, οι απόγονοι των οποίων αποτελούν τη σημερινή ολιγαρχία που νέμεται τη χώρα. Όσο νεοφιλελεύθεροι και αν θέλετε να είστε, το επιχείρημα της ευεργετικής σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είναι τόσο αδύναμο στην πραγματικότητα, όσο και τα θεμέλια που θα πρέπει να μπουν σε αυτά τα κτίρια προς ενοικίαση και πόλεις στους πολίτες. Οι καλές πράξεις ορισμένων ανθρώπων μοιάζουν σαν τις έντοκες καταθέσεις, όπως έλεγε και ο Σπινόζα. Το κράτος νομοθετεί και συμπράττει με τον ιδιωτικό τομέα, το οποίο η προσφορά γίνεται ανδραγάθημα. Είναι γνωστό πως η κρίση γεννά ευκαιρίες. Το λένε από το 2010 όλα τα μνημονιακά παπαγαλάκια. Έτσι λοιπόν, η στεγαστική κρίση που συνυπάρχει με τις υπόλοιπες δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Σκεφτήκαν εκεί στο Μαξίμου πώς θα χαρίσουμε γη στους ολιγάρχες χωρίς να μας πάρουμε τις πέτρες. Και βρήκαν τη λύση. Αντιπαροχή, αλλά κοινωνική αυτή τη φορά. Το δημόσιο δηλαδή, η κοινωνία, δηλαδή εξού και η κοινωνική η αντιπαροχή, θα δώσει δημόσια γη από το λιγοστό δημόσιο χώρο που αλλού στους ολιγάρχες. Αυτοί θα τη χτίσουν, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να εκμισθώνουν ένα αντιενοικίου μέρος αυτών των ακινήτων, ενώ τα υπόλοιπα θα τα εκμεταλλεύονται οι ίδιοι κατά το δοκούν. Και πώς ξέρουμε τελικά ότι θα τα πάρουν οι ολιγάρχες εμείς στο Μέρα 25. Μα αρκεί να ρίξει κάποιος μια ματιά στους συγκεκριμένους τις επιλογές που γίνονται για άλλα στεγαστικά έργα ΣΔΙΤ, όπως αυτά των φυτικών εστιών. Σύμφωνα λοιπόν με τον ιστότοπο Capital GR, άρθρο της στις 12 Σεπτεμβρίου του 2022, έλεγε
Σε εξέλιξη βρίσκεται και το έργο υλοποίηση έργου φοιτητικών εστιών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπόν υποδομών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης Μεσδίτ, ενός διαγωνισμού ύψους άνω των 130 εκατομμυρίων ευρώ, με ΦΠΑ. Ήδη εγκρίθηκε η προεπιλογή των 5 υποψηφίων μνηστήρων, δηλαδή των άκτων παραχωρήσεις, Ένωση Προσώπων Μυτιλινέως, ΑΒΑΞ, ΓΕΚ, ΤΕΡΝΑ και ΙΝΤΡΑΚΑΤ. Σημειώνουμε πως το συνολικό κονδύλι για τις φοιτητικές εστίες θα ανέρχεται στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Οι ίδιοι δηλαδή αδιφάγοι μνηστήρες, οι ίδιοι ολιγαρχικοί όμιλοι παντού στην ενέργεια, στα δημόσια έργα, στις κατασκευές. Η στεγαστική πολιτική της χώρας, κύριε Υπουργέ, δεν δρομολογείται κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά αποτελεί προϊόν διαβούλευσης μεταξύ της πολιτείας και των φορέων, οι οποίοι όμως τι διατύπωσαν στην ακρόαση, στις απόψεις τους, ότι αρκετοί από αυτούς σας κατηγόρησαν για παντελή απουσία διαβούλευσης. Και αυτοί σας κατηγορούν, όλοι οι πολίτες δηλαδή, οι φορείς, οι συγκεκριμένοι φορείς, δεν είναι όλοι, δεν είναι φυλαπροσκύμενοι προς την αριστερά. Άρα δεν ισχύει ότι σας κάνει μόνο κριτική η αριστερά. Δεν είναι λοιπόν καθόλου μικροπολιτικό ή λαϊκίστικο να σας επιρρύπτει κανείς ευθύνες για προεκλογικό αφήγημα της κυβέρνησης μέσω του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Τόσο με αποδέκτες τους ολιγάρχες, τους πολίτες μάλλον με συγχωρείτε, και ενδεχομένως δικαιούχους των προγραμμάτων που προβλέπονται στο νομοσχέδιο, όσο και τους υποψήφιους αναδόχους, που θα επωφεληθούν της απαράδεκτης πρακτικής αντιπαροχής που αναφέρεται στα άρθρα 5-7, ή για να είμαστε πιο ακριβείς, του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας. Η ΓΕΣΕ, απ' την άλλη, από την πλευρά της τι λέει? Για παράδειγμα, ανέφερε ότι εκείνοι που βιώνουν τα μεγαλύτερα ζητήματα και είναι γεωμένα στην καθημερινότητά τους είναι οι ενοικιαστές, για τους οποίους δεν αναφέρεται το παραμικρό σε κανένα σημείο του νομοσχεδίου, παρά μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια, την όψιον αγοράς στο μέλλον της κατοικίας, στην οποία πρώτερα θα πληρώνει ενίκιο κτλ. Ο Γενικός Γραμματέας του Συνδικάτου Οικοδομών Αθήνας, Παύλος Αλεξανδράκης, ανέφερε ότι με ψίχουλα, με ψευτοεπιδοτήσεις και τύπου πας δεν βάφονται αυγά, καθώς και ότι την ώρα που η κυβέρνηση εμφανίζεται ως υμνητής και υπερασπιστής της λαϊκής στέγης, οι πληστηριασμοί συνεχίζονται σε καθημερινή βάση. Άρα δείχνετε σαν να μην αντιλαμβάνεστε ή να μην θέλετε να αντιληφθείτε στην πραγματικότητα, τραγική πραγματικότητα που ισχύει στη χώρα μας, σήμερα στη στέγαση. Η λύση όμως που πραγματικά θα μπορούσε να φέρει αλλαγή στο τοπίο της στέγης δεν είναι ούτε η αντιπαροχή ούτε η αγορά κατοικίας, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο. Είναι ανταυτού η ουσιαστική διεύρυνση της κοινωνικής στήριξης των πολιτών. Όχι μόνο εκείνων όμως που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 25 έως 39 ετών, αλλά το σύνολο των πολιτών που είναι οι μη έχοντες και αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα πληρώνοντας τις πάγιες υποχρεώσεις τους. Κρατική, πλήρως δημόσια στήριξη για πολιτική λοιπόν, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα που μας έφεραν ως εδώ. Η ανεξέλεγκτη βραχυχρόνια μίσθωση, η συρρήκνωση του εισοδήματος, η έκρηξη των ενοικίων, η έλλειψη του προσφερόμενου συνόλου κατοικιών είναι κάποια από τα ζητήματα που θα έπρεπε να αποτελούν προτεραιότητα, όχι το χάρισμα της δημόσιας περιουσίας σε μεγάλο εργολάβος. Γι' αυτό και τα προγράμματα προβλέπονται στο παρόν νομοσχέδιο θα δεσχεράνουν τη θέση των πολιτών στην οικιστική αγορά. Ποιος θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί το πρόγραμμα σπίτι μου, όταν το μισό εισόδημα πηγαίνει προς τις υποχρεώσεις στέγασης? Ποιος, κύριε Υπουργέ, θα θεωρήσει καλή ιδέα να εμπιστευτεί τον ιδιωτικό τομέα και τις τράπεζες, όταν επί των ημερών σας τα κόκκινα δάνεια πολλαπλασιάζονται και οι τράπεζες μπουκάρουν σε πρώτες κατοικίες συμπολιτών μας? Ποιος έχει πραγματικά τη δυνατότητα σήμερα να μπει στη διαδικασία να αγοράσει ένα σπίτι και να πληρώνει κάθε μήνα 500 και 600 ευρώ μέχρι και 700. Και αυτό μέχρι τα 70 του. Άρα δεν μιλάμε για καμία ενίσχυση της κοινωνίας απέναντι στη στεγαστική λέλαπα που έχει δημιουργήσει εκτόξευση ενοικίων, η έλλειψη διαθεσιμότητας σπιτιών λόγω της βραχυχρόνιας μίσθωσης και της Golden Visa.
Είναι γνωστό επίσης ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα αναλαμβάνεται με στόχο το κέρδος. Μάλιστα, οι κατασκευαστικές εταιρείες δεν ενδιαφέρονται μόνο για το κέρδος, αλλά και για τη μεγιστοποίησή του από την επιλογή χαμηλής ποιότητας υλικών και απουσίας συντήρησης. Όσο και να θριαμβολογεί ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής στην Ολομέλεια για το προϋπολογισμό, για τη στεγαστική πολιτική που θα εισάγεται, γίνεται σαφώς πως μετά το Food Pass θα μιλάμε για στέγη pass. Θα ήταν επίσης αστείο αν δεν ήταν τραγικό πως στόχος αυτού του νομοσχεδίου σχετικά με τις στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών είναι, λέει, η μηδενική φτώχεια, την οποία έχετε αυξήσει δραματικά ενώ είστε κυβέρνηση. Καθώς και η βιωσιμότητα των πόλεων, η οποία για εσάς ενσαρκώνεται εμέσως και άμεσα με έργα τύπου μεγάλος περίπατος. Παράλληλα, η κυβέρνηση δείχνει να αγνοεί τη συνθήκη του πληθωρισμού ή και να τη θεωρεί παροδική. Τι σημαίνει όμως εδώ? Ενώ οι πάντες πραγματικά και ειδικά σχετικοί επιστήμονες, ακόμα και καθόλου συστημικών θεσμών, μας πληροφορούν για νέο περιβάλλον ύφεσης, αφού με βάση τους όρους συναλλαγής για ένα ζευγάρι που θα λαμβάνει δάνειο 150 χιλιάρικα, με τη μέγιστη προβλεπόμενη διάρκεια αποπληρωμής 30 έτη, η μηνιαία δόση θα υπολογίζεται γύρω στα 500 ευρώ. Στο ίδιο άρθρο είναι προβληματική απουσία πληροφοριών για τη συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας στη χρηματοδότηση των δανειακών προγραμμάτων. Από τη στιγμή που αυτά θα καταβάλουν το 25%, καθώς όπως αναφέρεται στην ανάλυση του νομοσχεδίου, τα πιστωτικά ιδρύματα αποφασίζουν με βάση την εκτίμησή τους για την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη και την αξία του εξασφαλιστικού στοιχείου, ακινήτου που αγοράζεται, το ποσοστό του τμήματος που θα καλύψουν το δάνειο. Το πώς όμως εξασφαλίζεται με αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα στους πιο ευάλωτους να λάβουν αδειοδότηση, εξακολουθείτε πραγματικά να μην μας το λέτε. Φοβόμαστε απ' την άλλη μην τσακωθεί πάλι ο Υπουργός Οικονομικών με τις τράπεζες και πρέπει οι δανειολήπτες να τις διασώσουν ξανά, ενώ έχουν τρομακτική κερδοφορία. Συμπληρωματικά, πρέπει να αναφερθώ και στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω, ενοικιάζω». Ποιος ο λόγος ύπαρξης ενός τέτοιου προγράμματος όταν απευθύνεται σε τόσους λίγους, επιβάλλοντας συγκεκριμένους όρους που τους καθιστούν μη ελκυστικούς. Επιβαρυντικό για τους ιδιοκτήτες που ωστόσο επιθυμούν να αναβαθμίσουν πραγματικά τις κατοικίες τους. Άλλο ένα σημείο του νομοσχεδίου που διαφημίζεται από το Υπουργείο ως ευεργετική και δεν μας λέει όμως για ποιους. Εκτός των παραπάνων, η γενική εικόνα που φανερώνει ότι η αναφορά του νομοσχεδίου στο ελεγχόμενο ενίκιο παραπέμπει περισσότερο στη καλή πίστη και στη διακριτική ευχέρεια των αναδόχων, αλλά παρά στο πραγματικό έλεγχο των ενοικίων που θα έπρεπε να υπάρχει και ειδικά στην Αθήνα, που σημαίνει το αδιαχώρητο. Αντί για οριζόντιο κρατικό έλεγχο σε πλατφόρμες και τακτικές βραχυχρόνιας μίσθωσης, που ξέρετε ποιες είναι, αλλά και με θέσπιση πλαφών ενοικίου, ανά περιοχή, τετραγωνικά και έτος δόμησης, μιλάμε ουσιαστικά για εταιρική ευθύνη των κατασκευαστών για λογικό ενοίκιο, αν θέλουν και μπορούν. Στο άρθρο 9, ενώ φαινομενικά μπορεί να φαίνεται ότι είναι ορθή η πρόθεση αναβάθμισης των παρουσών κατοικιών, ο συνδυασμός του κριτηρίου του ετήσιου εισοδήματος και της προβλεπόμενης επιδότησης πρακτικά αφήνει πολύ μικρά περιθώρια ανάληψης σχετικής πρωτοβουλίας. Στο άρθρο 10, που προβλέπονται ειδικές κατηγορίες για χρήση γης, είναι προβληματική συμπερίληψη στην ίδια κατηγορία παραδείγματος χάρη πολυκαταστημάτων, εμπορικών καταστημάτων ή καζίνων από τη μία και σχολείων και κατασκηνώσεων από την άλλη. Το πολεοδομικό και οικιστικό τοπίο καθιστά την αναβάθμιση των δεύτερων των συγκεκριμένων ως προτεραιότητα. Με τα άρθρα 13-19 ρυθμίζονται οι διαδικασίες και οι όροι αποκατάστασης των καταστροφικών ζημιών στο Μάτι Αττικής. Πρόκειται για επιβεβλημένη ενέργεια από την πλευρά της πολιτείας. Στο άρθρο 18, υποχρέωση απόδειξη περί πρώτης κατοικίας, ενώ αποτελεί ζητούμενο για λόγους ασφαλείας, αντιστρέφει την αλληλουχία που παράγει ασφαλείς και βιώσιμες γειτονιές.
Πρώτα η πολιτεία οφείλει να ρυθμίσει οικιστικά και πολεοδομικά με τέτοιο τρόπο μια οικιστική ζώνη ώστε να συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις ασφαλείας και έπειτα να απαιτήσει από τους δικαιούχους προγραμμάτων να αποδείξουν ότι αυτή αποτελεί την κύρια κατοικία τους. Καταλήγοντας, ο εμπεγμός λαμβάνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις για τους νέους και τα νέα ζευγάρια. Κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας. Καθώς οι προβλέψεις του νομοσχεδίου αφορούν ως και μόλις 2.500 δάνεια και αυτά υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις και μάλιστα σε μια συγκυρία εκτόξευση των κόκκινων δανείων και των σχετικών πληστηριασμών. Μόνοι κερδισμένοι θα είναι ολιγάρχες, τραπεζίτες, μεγαλοκατασκευαστές και αρπακτικά φαντς. Όχι μόνο συνεχίζεται την αθλειότητα της αρπαγής ιδιωτικής περιουσίας των Ελλήνων πολιτών μέσω πώλησης των κόκκινων δανείων σε αρπακτικά φαντς που θεσμοθέτησε ο μνημονιακός ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επιπλέον δεν προτείνει απολύτως τίποτα για την αντιμετώπιση της φούσκας που δημιουργεί η εκτός ελέγχου εξάπλωση του Airbnb. Τέλος, ενώ τα πλουσιοπάροχα δώρα προς αυτούς είναι πολύ συγκεκριμένα, εσκεμμένα αφήνει αδιευκρίνητες σημαντικές διαστάσεις που αφορούν τους δίθεν ωφελούμενους των προγραμμάτων, όπως τα σχετικά επιτόκια, το χρόνο εκμίσθωσης και άλλα, οι οποίοι παρεπέμπονται για διασαφήνιση στο μέλλον μέσω ΚΙΑ. Εμείς λοιπόν λέμε πως μπροστά στην κλεπτοκρατική, αρπακτική χειδαιότητα της Μητσοτάκης ΑΕ και της ολιγαρχίας, το ΜέΡΑ25 μιλάει ξεκάθαρα. Άμεση σύσταση οργανισμού κοινωνικής στέγης που θα υλοποιήσει ένα ευρύ πρόγραμμα κοινωνικής στέγης με σχετική παροχή σε όσους το έχουν ανάγκη. Η στέγαση αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, όχι χρηματοοικονομικό παράγωγο προς κερδοσκοπία. Συγκεκριμένα το ΜέΡΑ25 έχει καταθέσει πρόταση και για όλους αυτούς τους λόγους καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ πολύ.